Γι' αυτό σε αγαπάω και πάρα πολύ. Παίρνω ότι είσαι καλλιτεχνάρα, ψυχάρα, μου αρέσει πάρα πολύ, το ξέρεις. Σου έχω μεγάλη εκτίμηση και αδυναμία. Μεγάλο κομμάτι της ζωής σου είναι η θάλασσα. Και έρχεται η θάλασσα και σου παίρνει τον αδερφό σου. Ναι. Πώς την παλεύεις με όλο αυτό? Η θάλασσα τέλειωσε για μένα. Έχω βάλει αγγελία το σκάφος, έχω δώσει όλο τον εξοπλισμό. Έχει τελειώσει. Και εγώ μαζί της. Είσαι τσατισμένος με τη θάλασσα? Όχι καθόλου. Πήγα την τελευταία φορά να δοκιμάσω να πάω. Και δεν πέρασα καθόλου καλά. Και γενικά πολλά πράγματα με αυτόν τον άνθρωπο τα μοιραζόμουν πάρα πολύ. Κάνω πολύ άσχημες σκέψεις. Σκέψεις που δεν υπολόγιζα ποτέ ότι θα κάνω στη ζωή μου. Γιατί η Λίμνος. Ωραίο νησί είναι. Η Λίμνος ήταν αυτός. Και αυτός. Είναι η μάνα μου, είναι η αδερφή μου, είναι ο κολλητός μου, είναι τα φίλοι μου. Είναι... Τώρα δεν είναι τίποτα το ίδιο. Ωραία. Σκέφτεσαι να φύγεις και από τη Λίμνο, δηλαδή? Ναι. Είναι δύσκολο για σένα πια να μείνεις στο νησί. Πώς το βίωσε εκείνες τις μέρες, Στέλιο? Άστα, είναι δύσκολο. Είπες το γιατί, γιατί να συμβεί αυτό? Είσαι καλύτερα, λίγο? Προσπαθώ πολύ. Ή ο πόνος δεν μπορεί να... Προσπαθώ πολύ. Είναι, ποτέ δεν θα σταματήσει αυτό. Προσπαθώ πολύ γιατί πρέπει. Είναι δύσκολο πάντως πολύ. Η μαμά πώς είναι? Καλά, εντάξει τώρα. Sorry, παιδιά. Είναι δύσκολο, αλλά... Είναι δύσκολο. Όταν σου είπαν ότι μάλλον έφυγε, μάλλον... Νίκη, δεν γύρισε από το ψαροτούφεκο. Το πίστεψες ή νόμιζες ότι σου κάνουν πλάκα? Όχι. Ήταν πολύ φρέσκο ο χαμός του Κώστα. Πριν 2 χρόνια. Για να διαχειριστώ αυτό. Με τον Κώστα δεν ήμασταν τόσο κολλητοί όπως με τον Νίκο. Ήσουν πολύ. Ναι, πολύ. Με τον Κώστα μάλλον να συνέχει για τον Νίκο. Από μικρά παιδιά δηλαδή. Τον Νίκο υποστήριζε όταν. Όσο και άδικο να έχει. Ήταν ο μικρός. Τέλος πάντων. Έχεις ποτέ μέσα σου, ρε παιδί μου, όλο αυτό που λέμε ότι γιατί σε μένα αυτό, άδικο, έχασα 2 αδέρφια μέσα σε 2 χρόνια, νέους ανθρώπους, ότι δεν ήταν σωστή η ζωή μαζί μου, ξέρω εγώ. Δεν μπήκα στη λογική αυτή καθόλου. Ήταν τόσο βαρύς ο πόνος και είναι βαρύς ο πόνος που δεν μπαίνεις σε αυτή τη λογική όταν πονάς πολύ. Να ζητήσεις εξηγήσεις. Πονάς. Σε βλέπω τώρα ότι είσαι δακρυσμένος. Έχεις κλάψει πολύ για να φύγει από μέσα σου ο πόνος, ή... Πολύ. 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 Όταν τραγουδάς, πώς την παλεύεις εκεί? Είναι δύσκολο, σου έρχεται κάποια στιγμή ο Νίκος στο μυαλό σου ή όχι? Ναι. Αλλά εντάξει, να σου πω, πολλές φορές μου έρχεται και γελάω, έτσι. Γιατί έχουμε ένα τεράστιο νούμερο. Τι σου λείπει πιο πολύ από αυτόν? Η πλάκα. Μόνο πλάκα κάναμε. Δεν μιλάγαμε ποτέ σοβαρά. Αληθεύει αυτό που γράφτηκε τότε, ότι ήθελε να ψαρέψει εκείνη τη μέρα για να φιλέψει το χωριό που τον έβγαλε? Ναι. Θα αναλάβανε ως πρόεδρος στο χωριό και ήθελα να πάω να βγάλει τα πόδια για να τους κάνει, ξέρεις, να κόψουν και την πίτα, διάφορα. Είχε φτιάξει ένα χώρο εκεί στο χωριό, γιατί τα καφενεία κλείνουν το χειμώνα και ήθελα για τα γεροντάκια, ξέρεις, είχε φτιάξει. Εγώ του είχα φέρει σόμπα, ο άλλος είχε φέρει τηλεόραση. Αυτός είχε φέρει τις καρέκλες από το καφενείο, είχε φέρει κάποια συμπράγκαλα εκεί να φτιάχνουν τα καφεδάκια τους. Κάτι πια τάβλη είχαμε φέρει. Για να πηγαίνουν εκεί οι άνθρωποι του χωριού, γιατί δεν τη βγάζουν αλλιώς. Και ήθελα να το κάνει σαν εγγένεια, ρε παιδί μου. Αυτό. Το άσχημο είναι ότι όποιος με βρίσκει στον δρόμο και θέλω να το πω και στην εκπομπή μου, λέει σε επιτηρία, το καταλαβαίνω, αλλά έτσι μου τον φέρουν συνέχεια στο μυαλό και δεν θέλω. Δηλαδή, το καταλαβαίνω ότι ο άλλος έχει στεναχωρηθεί, δεν είναι κάτι. Αλλά όπου και να πάω, μου το λένε αυτό συνέχεια για να μου δείξουν, ας πούμε, ότι με συμπονάνε. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι αγάπη αυτό, αλλά δεν μπορώ να φανταστεί πόσο μέσα μου νευριάζω εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, θέλω να ηρεμήσω και να προχωρήσω. Και να προχωρήσω. Δηλαδή, τόση αγάπη δεν περίμενα να νιώσω ποτέ στη ζωή μου από τον κόσμο. Όταν είχα πάει στην κλινική, τα μηνύματα που είχα πάρει και ένιωσα μια αγκαλιά τεράστια. Το καταλαβαίνω. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω λίγο να μην μου ξαναπούν τίποτα. Τη βάρκα είναι οριστικό, θα την πουλήσεις? Ναι, τέλος. Τέλος. Δεν υπάρχει. Είναι οριστικό. Δεν θέλω να ξαναψαρέψω, δεν θέλω να ξανακάνω τίποτα.
Στέλιο, όταν πέρασε την περιπέτεια με την υγεία τη δικιά σου, φοβήθηκες, ανθρώπινα φοβήθηκες? Καθόλου. Δεν πρόλαβα να φοβηθώ, όχι. Γιατί?